αποτυπώνουν με μαθηματική και δορυφορική ακρίβεια τις αλλαγές στο ανάγλυφο του εδάφους μετά τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές. Πρόκειται για επιστήμονες ερευνητές του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών στο Ρέθυμνο, παράρτημα του ΙΤΕ. Η περιοχή στην οποία εργάζονται εκτείνεται από την πόλη του Ρεθύμνου και Διαγώνια μέχρι τον οικισμό της Πηγής σε μια έκταση 20 χιλιόμετρων επί 5 χιλιόμετρων. Απλά χρησιμοποιούμε κάποιον αλγόριθμο προκειμένου να τις εντοπίσει αυτόματα αυτές τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των δύο εικόνων. Έχουν κυρίως περιβαλλοντικό αλλά και αντίκτυπο γενικότερο στην κοινωνία για τις φυσικές καταστροφές και το πώς μπορούν να χαρτογραφηθούν. Η συνεργασία των ερευνητών στην Κρήτη με συναδέλφους τους από την Βρετανία συνεχίζεται, ενώ τώρα και οι τοπικοί φορείς πολιτικής προστασίας είναι πιθανό να αξιοποιήσουν τα στοιχεία για να αναλυφθεί δράση αφού αρκετά σπίτια βρίσκονται κοντά στα πρωτοφανή φυσικά φαινόμενα. Έτσι χρειάζεται πισταμένη μελέτη και επιφυλακή μετά την πρώτη χαρτογράφηση και αποτίμηση της κατάστασης. Οι πόρτες είναι ανοιχτές. Είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε συνεργασία. Απλά αυτό ο σκοπός είναι να, αυτό, δηλαδή η πρώτη καταγραφή και εκτίμηση που κάναμε εμείς να μπορεί να αποτελέσει μία βάση για ένα περαιτέρω ερευνητικό ενδιαφέρον. Οι αλλαγές είναι εντυπωσιακές. Ο χάρτης δείχνει πάνω από 200 σημεία όπου η θεομηνία άφησε το στίγμα της. Οι ερευνητές ταυτοποιούν τα ευρήματα από τις δορυφορικές εικόνες με επιτόπια έρευνα, τις κατολισθήσεις, λασπορωές, καθιζήσεις. Βλέπετε το πριν και το μετά. Είναι αυτή η συγκεκριμένη περιοχή. Επιβεβαίωσαν εκ του σύνεγγυς το μέγεθος της καταστροφής με τη δορυφορική τηλεπισκόπηση να καλύπτει μεγάλες εκτάσεις και τις αλλαγές που συντελέστηκαν. Χρειάστηκε να κάνουν υπομονή για να απομακρυνθούν τα σύννεφα, όμως η επιτυχία είναι 100% μιας και οι δορυφορικές φωτογραφίες είναι υψηλής χωρικής ευκρίνειας. Έχουμε και κύματα σχετικά κοντά σε αυτές τις κατολιστήσεις. Οπότε, επειδή είναι ένα φαινόμενο το οποίο μπορεί τώρα λόγω των έντονων βροχοπτώσεων να είναι το έναυσμα, γιατί είχαμε κορεσμό του εδάφους από τις έντονες βροχοπτώσεις, οπότε άρχισε να έχουμε αυτή την αστάθεια του εδάφους και την υποχώρηση διάφορων γεωμαζών. Νάσος Αργυρίου και Νίκος Παπαδόπουλος, ερευνητές που παραμένουν στην Ελλάδα παρά τις οικονομικές δυσκολίες και που διαπιστώνουν ότι η κατάσταση επιτέλους αλλάζει σταδιακά προς το καλύτερο. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια ανωδική τάση και με πολλή προσπάθεια πιστεύουμε ότι μπορούμε να υπηρετήσουμε το σκοπό τον οποίο βρισκόμαστε εδώ πέρα. Πρέπει να γίνουν έξτρα μελέτες και από γεωλόγους και από άλλους επιστήμονες και συναδέλφους προκειμένου να δούμε γιατί πιθανώς όλο αυτό θα μπορεί να αρχίσει να δημιουργεί κάποια διάβρωση στο έδαφος και πιθανώς θα πρέπει να πάρθουν κάποια μέτρα είτε αντιστήριξης, είτε στο δικό δίκτυο, είτε στα διάφορα πρανή που είναι εκτεθειμένα στην ουσία στους διάφορους φυσικούς παράγοντες.